Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Μιχάλη Ορδανίδη. Καλησπέρα Μιχάλη από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Από τη Ρόδο. Ρόδο. Από τη Ρόδο, καλησπέρα. Καλά Ρόδο, πρέπει να είσαι στη Ρόδο, πρέπει να έχει ήλιο. Όχι, δεν έχει καθόλου ήλιο, έχει κατακλυσμό. Ας πολύ βροχή, πάρα πολύ βροχή. Τι έχει, έχει σεμινάριο? Έχουμε μια σχολή προπονητών UEFA SE, τελειώνουμε την Κυριακή. Ωραία. Και τι... είμαστε 10 μέρες εδώ, τελειώνουμε την Κυριακή. Πες μου λίγο για το επίπεδο των παιδιών που βγαίνουν από τις σχολές προπονητών πλέον. Δηλαδή, βλέπεις οι γενιές να εξελίσσονται, να ασχολούνται περισσότερο με τα προγράμματα, με τις αναλύσεις, με όλα αυτά που επιτάσσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο? Ναι, πραγματικά υπάρχει, θεωρώ, ένας οργασμός πλέον να βγάλουμε νέους προπονητές. Εδώ έχουμε ρίξει το βάρος όσον αφορά την εκπαίδευση αυτών των νέων προπονητών. Το UEFA SE ανταποκρίνεται σε προπονητές οι οποίοι θα ασχοληθούν με τα αναπτυξιακά τμήματα, δηλαδή με μικρές ηλικίες, από ηλικίες 5-6 χρονών έως 15-16, γιατί κυρίως στο ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί υπάρχει πρόβλημα, σε αυτές τις ηλικίες να υπάρχει ανάλογη εκπαίδευση, έτσι ώστε αυτοί οι παίκτες να βελτιωθούν, γιατί κακά τα ψέματα βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετούς ξένους. Αυτό σημαίνει πλέον ότι σιγά σιγά, ενώ έχουμε πολύ ταλέντο στην Ελλάδα, ίσως αυτό το ταλέντο δεν εκπαιδεύεται σωστά για να είναι έτοιμο στην ηλικία των 17, 18, 19, 20 χρονών να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι και πιο ανταγωνιστικοί σαν παίκτες και να μπορούν τους ξένους παίκτες αυτούς που έρχονται από με κάποιες χώρες προηγμένες εντός εισαγωγικών να μπορούν να σταθούν και οι δικοί μας. Έτσι λοιπόν δίνουμε το βάρος, το βάρος στους προπονητές οι οποίοι θα έχουν σε αναπτυξιακές ηλικίες στα χέρια τους να μπορούν να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους νέους παίκτες. Μήπως το πρόβλημα, γιατί εγώ αυτό παρατηρώ τώρα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Μήπως το πρόβλημα είναι στην πνευματική προετοιμασία κυρίως? Η πνευματική προετοιμασία έχει σχέση και με την παιδεία η οποία υπάρχει στην ελληνική οικογένεια. Θεωρώ ότι τα Ελληνόπουλα είναι πολύ έξυπνα παιδιά. Το DNA του Έλληνα είναι πολύ ψηλό και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά σε σχέση με αυτό νοητικά που είπατε, συνήθως αυτοί που νοητικά μπορούν να δεχθούν καταστάσεις πιεστικές πιο εύκολα είναι και αυτοί που θα παίξουν ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Αλλά υπάρχει διαφορά και ένα θέμα. Μάλιστα. Επειδή μιλάμε για πνευματική προετοιμασία λοιπόν και επειδή μιλάμε και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει τη θέση, βλέπεις χθες, γιατί είμαι σίγουρος ότι το είδες, το Juventus Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχεις ζήσει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή ποτέ ξανά στη ζωή σου, που να, σε ένα παιχνίδι που είναι ανάποδα τα πάντα στην πρώτη αναμέτρηση και σε ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος και καταφέρνει να γυρίσει μια τέτοια σειρά σχεδόν μόνος του? Σίγουρα αυτός ο Ρονάλντο είναι... εγώ πιστεύω θα ξεπεράσει και το φαινόμενο Ρονάλντο, τον παλιό Ρονάλντο. Είναι πραγματικά ένας γεννημένος νικητής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συγχρόνως το λατρεύουν και το μισούν πολύ. Άλλοι το μισούν γιατί τα κατορθώματά του πραγματικά είναι τέτοια έτσι ώστε να μην μπορούν άλλοι να τα καταφέρουν. Άλλοι τον αγαπάνε γιατί πραγματικά σε μια ηλικία 35 ετών, 34 ετών που είναι τώρα και όταν κάθε χρόνο επί 15 χρόνια παίζει 60 παιχνίδια σε υψηλό επίπεδο και όλα στο κόκκινο, μπορεί πάντα να τα απεξέρχεται. Δηλαδή σημαίνει ότι πάντα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και είναι ο πρωταγωνιστής και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Ρονάλντο, πλέον δεν σκέφτεται τα χρήματα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η δόξα, δηλαδή να αφήσει το στίγμα του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ένα στίγμα τέτοιου ποδοσφαιριστή που να μην έχει ξαναβγεί άλλος. Ναι. Ακόμη και ο Πελέ. Δηλαδή τα κατορθώματα του πλέον όταν ακούς πόσα γκολ έχει βάλει στο Europa League και στο Champions League, τις πόσες συμμετοχές, τα πόσα πρωταθλήματα, τα πόσα Champions League, πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι με αυτό το ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι πλέον το έχει πάρει προσωπικά. Βλέπουμε ότι τα μηνύματα που περνάει πλέον είναι προσωπικά μηνύματα και με τις διάφορες κινήσεις που κάνει, θέλω να πω, αλλά και με τις διάφορες κινήσεις που κάνει όσον αφορά τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης αφήσει το στίγμα του στο σύγχρονο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πάμε στα δικά μας που γνωρίζεις και πάρα πολύ καλά, τα παιδιά τα οποία είναι στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Εμείς εδώ με τον ΠΑΟΚ ασχολούμαστε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν παίκτες υψηλών προδιαγραφών. Δουλεύεις με αρκετούς από αυτούς στην Εθνική Ελπίδων.
Πολλή κουβέντα γίνεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επιστροφή του στην ομάδα για τον Λάζαρο τον Λάμπρου. Μπορείς να μας πεις δύο κουβέντες γι' αυτόν? Ο Λάζαρος ο Λάμπρου είναι ένας από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επειδή τον έχω ζήσει προσωπικά στην εθνική ομάδα, την προηγούμενη των Εθνικών Ελπίδων, όπου τον είχαμε και τον βλέπαμε και τον έβλεπα προσωπικά το τι έκανε στην προπόνηση, πραγματικά είναι ένα αφεντικό ποδοσφαιρικό ελληνικό ταλέντο. Είναι ένα παιδί 22 ετών, είναι το 97 γεννηθής. Θεωρώ ότι μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι είναι με τις ανάλογες συνθήκες όμως αν υπάρχουν. Και θεωρώ ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή οι ξένοι ποδοσφαιριστές μπορούν να βοηθήσουν τα Ελληνόπουλα. Δηλαδή όπως βοηθάει τώρα και τον Λιμιό και τον Μπέλκα. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως είναι λίγοι οι Έλληνες δυστυχώς που παίζουν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ και γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι ο Λάμπρου μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ και είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ξεσηκώσει την Τούμπα, γιατί είναι και διεσδυτικός, γρήγορος, τριπλέρ, έχει την ποδοσφαιρική νοημοσύνη. Στο ένας εναντίον ενός είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, γρήγορος, με καλή, πολύ καλή σέντρα. Και βλέπω ότι τελευταία και στο Ολλανδικό τώρα πρωτάθλημα που είναι δανεικός βάζει και αρκετά γκολ. Με ένα χαρά μου είναι να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ και να δείξει το πλούσιο ταλέντο του. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να σηκώσει τρεις παίκτες που είναι project, δηλαδή να έχει και τον Λάμπρου, να έχει και τον Λιμιό, να έχει και τον Ζαμπά. Λιμιός είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάνει αρκετή δουλειά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε ότι ο κύριος Λουτσέσκου τον έχει και στη μετάβαση από επίθεση στην άμυνα. Πολύ καλά παίζει τον ρόλο και του αμυντικού. Έρχεται λίγο δύσκολα στον γκολ. Αυτό πώς λύνεται, Μιχάλη, έχουμε αυτό το θέμα. Πώς λύνεται αυτό? Είναι μια κουβέντα που την είχαμε τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, όταν τον ρώτησα γιατί ήταν συμπαίκτη στον Ατρόμητο, τι στοιχεία έχει ο Λιμιός. Και μου είπε τότε που ήταν 18 ο Λιμιός, ότι έχει πολύ καλά στοιχεία, έχει πολύ καλή ταχύτητα, έχει πολύ καλά αθλητικά προσόντα, έχει πολύ καλή τεχνική. Δεν έρχεται στον γκολ. Ωραία. Αυτό πώς το σώζεις? Αυτό πώς το σώζεις? Αυτό πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ στην προπόνηση με στόχο τον γκολ. Πρέπει πλέον να κατανοήσει τη βάση της θέσης της οποίας παίζει, που είναι σαν δεξί χάφ ή αριστερό χάφ, ότι εκτός από το να κάνει σέντρα, εκτός από το να δώσει μια πάσα, εκτός από το να γυρίσει πίσω και να μαρκάρει τον Μάτος παραδείγματος χάρη όταν βγαίνει σαν δεξιμπακ, πρέπει κάποια στιγμή να πει ότι εγώ κάθε χρόνο που ο κύριος Λουτσέσκου μου δίνει 15-20 παιχνίδια να παίξω, ότι πρέπει να βάλω και 8-10 γκολ. Αυτά τα γκολ πρέπει να τα βρίσκει, γιατί και αυτός είναι το 98 γεννηθής, είναι μικρός, έχει χρόνο ακόμη να δουλέψει επάνω σε αυτά τα στοιχεία, αλλά καλός ή κακός πρέπει τουλάχιστον 8 με 10 γκολ να έχει κάθε χρόνο. Πρέπει περισσότερο να ασχοληθεί με το θέμα της προπόνησης, θεωρώ, έτσι, γιατί την ταχύτητα την έχει. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που δεν έχει. Είναι αυτό, του λείπει μόνο αυτό. Δεν έρχεται αυτό καθόλου όμως τον γκολ. Εντάξει, δηλαδή είναι, πολλές φορές είναι και εκνευριστικό να ξέρεις ότι ένα παιδί έχει όλα τα άλλα στοιχεία, αλλά αυτό δεν το ψάχνει, που είναι και ο βασικός άξονας για να κάνει top καριέρα, εντάξει, στη θέση που παίζει. Ναι, γιατί ψάχνει το χώρο, τον πλάγιο χώρο που είναι ο ελεύθερος χώρος. Εκεί έχει το πλεονέκτημα, δηλαδή στο ένας εναντίον ενός να φύγει τον αντίπαλο back. Και αυτό κάνει. Ενώ πρέπει να κλείνει προς τα μέσα, όπως έκανε ο Παπαδόπουλος, όπως είπατε προηγουμένως, όπως έκανε ο Σαλπικίδης, όπως έκαναν παλαιότερα άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι συγκλίνανε προς το χώρο του πέναλτι και της μικρής περιοχής, για να φτάσει στην τελική ενέργεια, σε μια αγωνιστική ενέργεια, η οποία θα είναι το σουτ, θα είναι το πλασέ, θα είναι η κεφαλιά, έτσι ώστε άμεσα να έχει τον γκολ. Βλέπουμε, καλός ή κακός, δεν φτάνει σε αυτή την τοποθέτηση. Εκεί πρέπει να το δουλέψει ο προπονητής του και ιδιαίτερα και ο κύριος Λιμιός με τον κύριο Λουτσέσκου να έχουν ακόμη και συνεδρίες, μπορώ να πω, δηλαδή ατομικές προπονήσεις, έτσι ώστε να βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι μικρός ο Λιμιός. Ο Δημητράκης είναι μικρός, δεν είναι μεγάλος, δεν έχουν πάρει τα χρόνια. Εννοείται. Και γι' αυτό σε πρέπει να δουλέψει. Εννοείται. Υπάρχει μια φουρνιά του ΠΑΟΚ τώρα που 8 παιδιά είναι βασική στην Εθνική Νέων. Τα περισσότερα τα ξέρει νομίζω ο Μιχάλης. Ναι. Μπορείς να μας πεις 5 πράγματα για αυτούς, γιατί σίγουρα τους γνωρίζεις. Σίγουρα υπάρχει ένα θέμα με τη μετάβαση από το ποδόσφαιρο των ακαδημιών στο επαγγελματικό. Σίγουρα δεν γίνεται να παίξουν όλοι ποδόσφαιρο. Αλλά κακά τα ψέματα, εγώ δεν θυμάμαι άλλη φουρνιά του ΠΑΟΚ τόσο ποιοτική σε αυτές τις ηλικίες. Πραγματικά αυτή η φουρνιά του Διχίλιαρων, ναι, έτσι παρακολουθώ και εγώ στο πρωτάθλημα K19, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν
να προσφέρουν γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να το ξεκινήσω έτσι. Ναι. Τώρα, βλέποντας τον ΠΑΟ και τα παιδιά αυτά είναι επαγγελματίες, όπως είναι ο Τσαούσης αριστερό μπακ με τον Λίρα τη δεξί μπακ. Είναι οι δύο στόπερ, ο Μιχαλής με τον Διαμαντή. Mm-hmm. Έτσι, είναι η μπροστινή τριάδα, ο Δούμτσης, ο Γαϊτανίδης με τον Καρκαλατζίδη. Mm-hmm. Είναι παίκτες οι οποίοι πραγματικά είναι παίκτες βασικοί της Εθνικής Νέων, mm-hmm. και αύριο μεθαύριο της Εθνικής Ελπίδων. Αλλά θεωρώ όμως το πρωτεύον είναι να παίξουν σε αυτό το μεγάλο σωματείο που λέγεται ΠΑΟΚ. Να μπουν δηλαδή στην Τούμπα με 30.000 κόσμο και να μπορεί ο Λίρατζης να ανταπεξέλθει με τις δυσκολίες του μάτος, να μπορεί ο Τσαούσης να ανταπεξέλθει με τις αντιξοότητες και τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσει με το Βιερίνια. Όλο το θέμα είναι αυτό εδώ. Δηλαδή του χρόνου τα παιδιά αυτά που κάποια από αυτά τα παιδιά δεν θα παίζουν στην ΚΑΠΑ 19 και θα κάνουν προπόνηση με τη μεγάλη την ομάδα, να μπορούν να γίνουν βασικοί, τουλάχιστον να πάρουν 15-20 παιχνίδια σαν αλλαγές με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί θα έχουν φτάσει στην ηλικία του 19-20 χρονών και θα πρέπει να ξέρουν να ανταγωνίζονται, γιατί μόνο με την ανταγωνιστικότητα γίνονται καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι είναι μεγάλα ταλέντα, θεωρώ ότι είναι μεγάλα ταλέντα αυτοί οι ποδοσφαιριστές, τους παρακολουθούμε συνέχεια. Σίγουρα και ο ΠΑΟΚ, τη στιγμή που ξοδεύει και ένα κάρο λεφτά, 1,5-2 εκατομμύρια κάθε χρόνο για τμήματα υποδομής, ο στόχος είναι αυτός εδώ. Να περάσουν δηλαδή στη μετάβαση της μεγάλης ομάδος. Όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Δεν θα παίζουν στην Μεσύμβρια, δεν θα παίζουν στα γυμναστήρια της Ουρωτής με 150-200 φιλάθλους. Θα παίζουν με 30.000 κόσμο. Και σε μια τυχόν λάθος ενέργεια θα ακούσουν και την αποδοκιμασία και θα πρέπει πλέον να αντέξουν ψυχολογικά και σε αυτό που είπατε προηγουμένως, νοητικά να μπορούν να το ξεπεράσουν και να το διαχειριστούν. Ο Μιχάλης Ιορδανίδης, αν ήταν στον ΠΑΟΚ σήμερα, θα ανέβαζε τα δύο στόπερ της ΚΑΠΑ 19 ως τέταρτο-πέμπτο στόπερ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τρεις πρώτες γραμμής, και τα δύο μπακ ως backup μιας ομάδας η οποία κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ διαθέτει την καλύτερη άμυνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι, δηλαδή ο Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, Μάτος και ο Βασκαλάκης είναι η καλύτερη πεντάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τώρα, εγώ να τα φέρω αυτά τα παιδιά στην πρώτη ομάδα που πιστεύω ήδη δουλεύουν. Δηλαδή ο Λίρατζης με τον Παλογιάννη ήδη κάνουν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Αυτό είναι γνωστό. Και ξέρω ότι και κάποιες προπονήσεις και ο Μιχαλίδης με τον Διαμαντή, αυτά τα παιδιά όλα σιγά σιγά θα περάσουν την πρώτη ομάδα. Αλλά μην ξεχνάτε τα μία ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, τη στιγμή που κάνει πρωταθλητισμό. Θέλει να πάρει τον ντάμπλο, είναι στο κύπελο, είναι στην Ευρώπη και πάντα έχει τρεις στόχους. Πρέπει αυτά τα παιδιά που θα περάσουν τη μετάβαση να είναι λίγο ομαλή. Ναι. Γι' αυτό μιλάω για τέταρτο-πέμπτο στόπερ, για backup. Κοιτάξτε, παλαιότερα έχει γίνει και με τον Μπούγκουρα, έχει γίνει και με τον Μαλεζά όταν ήταν μικρός. Όλα αυτά τα παιδιά σιγά σιγά περνάνε. Το θέμα είναι αυτά τα παιδιά να μάθουν να αντέχουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αυτό που είπα προηγουμένως. Στον ανταγωνισμό και στον συναγωνισμό. Εδώ είναι τώρα να τα παιδιά αντέξουν. Να μην επαναπαθούν ότι είναι στον ΠΑΟ και φοράνε τη φόρμα του ΠΑΟ και είναι γύρω γύρω από την Τούμπα. Με αυτή την έννοια. Ναι, μην επαναπαθούν ότι είναι επαγγελματίες με την πρώτη ομάδα. Τότε δεν επαναπαθούν. Ακριβώς. Το πρωτάθλημα πώς το βλέπουμε? Το πρωτάθλημα σήμερα σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει μια ομάδα η οποία είναι πλήρη σε όλες τις γραμμές. Διαθέτει ένα ρόστερ τέτοιο ώστε ο προπονητής να έχει την ανάλογη ευκολία να διαλέγει αυτούς που πρέπει να διαλέξει για να παίρνει το ανάλογο αποτέλεσμα. Οι ποδοσφαιριστές έχουν φοβερή ψυχολογία. Βλέπουμε ότι δεν χάνουν πουθενά, είναι άχαστοι εντός εισαγωγικών. Έτσι έχουμε περάσει όλα τα ντέρμπι τα οποία τα έχουν κερδίσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την ψυχολογία. Εντάξει, μένουν κάποια παιχνίδια τα οποία καλώς ή κακώς θα τα πάρει σίγουρα. Θεωρώ ότι θα το πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Και αν έρθει και το κύπελο, θα είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρει double. Δεν έχει ξαναπάρει ο ΠΑΟΚ double. Έφτασε κοντά το 85. Αλλά... και τα πρωταθλήματά του είναι λίγα. Είναι μόνο δύο πρωταθλήματα. Μιχάλη... είναι πολύ λίγα. Μιχάλη, τι σε εντυπωσιάζει στον ΠΑΟΚ του τελευταίου χρόνου, στο τεχνικό κομμάτι, ίσως σε οτιδήποτε άλλο, τι είναι αυτό το στοιχείο που σε εντυπωσιάζει? Με εντυπωσιάζει η σταθερότητα των παικτών όσον αφορά την απόδοση σε κάθε παιχνίδι, γιατί τα έχω δει όλα τα παιχνίδια. Με εντυπωσιάζει το ότι αυτοί οι παίκτες πραγματικά είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Δεν είναι από το κάτω ράφι, είναι από το πάνω το ράφι. Το σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και με εντυπωσιάζει η σταθερότητα ειδικά της άμυνας και ειδικά
αυτού του παίκτη που λέγεται Βιερίνια, ο οποίος σε μια ηλικία 34 ετών μπορεί πραγματικά και είναι ο αρχηγός, ο leader που λένε, αυτός ο οποίος ο αρχηγός όλων των παικτών, ο οποίος ένας ποδοσφαιριστής που την ελληνική ταυτότητα την έχει περάσει στο πετσί του, βλέπουμε ότι μιλάει πολύ καλά ελληνικά, και το τελευταίο που με έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το έχω παρατηρήσει είναι τα ποδητήρια. Τα ποδητήρια πηγάζουν μια υγεία, αυτό φαίνεται όταν αγκαλιάζονται και πανηγυρίζουν όλα τα παιδιά μαζί, και περνάει σε όλο τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι η πιο υγιέστατη ομάδα. Αυτό είναι νομίζω που κάνει τη διαφορά. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια εκεί πέρα στην Σχολή Προπονητών. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Καλή επιτυχία στην Εθνική, εννοείται. Η Εθνική ξεκινάμε με δύο φιλικά τώρα. Ενσωματώνουμε και εγώ τελειώνοντας τη Σχολή Προπονητών στη Ρόδο. Από Δευτέρα μαζευόμαστε με τη νέα Εθνική Ελπίδων, με τους γεννηθέντες 98-99. Ξεκινά μια προσπάθεια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2019-2021. Και Θεός βοηθός εντός εισαγωγικών, με δύο φιλικά, ένα φιλικό στην Σλοβακία μέσα και ένα φιλικό με το Μαυροβούνιο μέσα στην Ελλάδα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, να είσαι καλά. Παρακαλώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια σας.